Πάμε με μία ανάσα τώρα, αν προλάβουμε. Πάμε στην Κάτω Ζάγο να ξεκινήσουμε και να συναντήσουμε τον κύριο Κωστή Κεκερίδη. Είναι πρόεδρος κοινότητας Ζάκρου στη Σιτία. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Κεκερίδη? Καλησπέρα. Καλά είμαστε. Καλώς ήρθατε, Ζάκρου. Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με την περιοχή σας. Εξωτερικός ο χώρος της σύνδεσης, να δώσουμε το κλίμα που κυριαρχεί σε μία περίοδο που η Ιωνή είναι άκρος θετική. Για πείτε μας, πού βρίσκεστε και την ψυχολογία κατοίκων και επιχειρηματιών. Είμαι στην Κάτω Ζάκρο, λοιπόν, το παραλιακό κομμάτι της Ζάκρου. Από ό,τι ακούω και από συζητήσεις και από φίλους καταλυμάτων, η χρονιά προβλέπεται, η Ιωνή καλή δηλαδή, από ό,τι μου λένε. Σιγά-σιγά αρχινά και φαίνεται ο τουρισμός. Έχουμε και το παράγει των νεκρών εμείς που από εκεί κρίνουμε τον κόσμο που κατεβαίνει στην Κάτω Ζάκρο. Σε γενικές γραμμές είναι ευχαριστημένος ο κόσμος, οι επαγγελματίες εδώ. Κάτω Ζάκρο βέβαια. Η αλήθεια είναι πως ένας προορισμός που έχει διατηρήσει ήπια χαρακτηριστικά και αυτό είναι που τον κάνει και ξεχωρίζει. Σωστά, κύριε Κεκερίδη? Ναι. Ήπια χαρακτηριστικά ανάπτυξης, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν αρχαιολογικές ζώνες που δεν μπορεί οποιοδήποτε να χτίσει εύκολα, τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι έχουμε να κάνουμε μια κοσμοπολίτικη περιοχή. Το αντίθετο, και γι' αυτό το λόγο έχει φανατικούς επισκέπτες οι οποίοι ξέρουν πού πηγαίνουν. Ναι. Αυτό το στυλ θέλουμε. Αυτό το στυλ ανάπτυξης θέλουμε γενικώς εμείς στην περιοχή μας. Και βεβαίως ο κύριος Κεκερίδης βρίσκεται σε μια ιδηλιακή τοποθεσία. Μας έχει, δηλαδή, θα θέλαμε πάρα πολύ να βρισκόμασταν και εμείς εκεί που είστε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε πόσο γαλήνια, πόσο ήρεμη είναι η παραλία που στην οποία βρίσκεστε. Ναι. Και το καλοκαίρι βεβαίως γίνεται πόλος έξης, δηλαδή γεμίζει από αρκετό κόσμο. Είναι η φημισμένη παραλία εκεί στην Κάτω Ζάκρο. Ακριβώς. Που όσοι έχουμε πάει, λέμε θα έρθουμε και θα ξαναέρθουμε. Και φαντάζομαι τώρα, κύριε Κεκερίδη, έχουμε και πολλούς επαναλαμβανόμενους επισκέπτες. Οι οποίοι εδώ και δεκαετίες, οικογένειες από γενιά σε γενιά έρχονται στη Ζάκρο. Ναι, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι ο επισκέπτης που έρχεται εδώ σίγουρα θα ξαναέρθει και την επόμενη και την μεθεπόμενη. Μάλιστα. Τι να πούμε, να ευχηθούμε καλή σεζόν, κυρίως ποιοι προτιμούν, ποιοι στηρίζουν από τις ξένες αγορές στην περιοχή, Γερμανοί? Θα έλεγα πάρα πολλές χώρες είναι αυτές που και Ιταλούς έχουμε και Γερμανούς έχουμε και Εγγλέζους έχουμε. Από πολλές χώρες, όχι μόνο από τις γνωστές, ας πούμε. Από πολλές χώρες. Μάλιστα. Εκεί με τις υποδομές αναβάθμιση χώρα και σαν πρόεδρος εκεί της περιοχής, στους υπεύθυνους έχετε να πείτε κάτι. Γιατί ξέρετε, το προσπαθείτε αρκετά. Η περιοχή είναι ένας επίγειος παράδεισος. Αλλά ίσως πρέπει να βοηθήσουμε και λίγο παραπάνω. Ναι. Σηκώνει κάποια αναβάθμιση περιοχή. Έχουμε κάτι στο μυαλό μας, ας πούμε, για κάποιες αναπλάσεις, οι οποίες σίγουρα δεν θα βλάψουν και δεν θα αλλοιώσουν την εικόνα του χώρου. Αλλά είμαστε ακόμη στις μελέτες και στις σκέψεις. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κεκερίδη, την καλησπέρα μας. Καλή σεζόν να έχετε. Καλησπέρα με τη Ζάκρο εκεί. Είχαμε και ξεκινήσαμε την Κάτω Ζάκρο. Να είστε καλά.